Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία από ελληνικά και εισαγόμενα μάρμαρα. Μάρμαρα Διονύσου, Αλιβερίου, Καράρα και άλλα. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε πάγκους για κουζίνες από κόριαν, χαλαζία και γρανίτη. Αποκαθιστούμε και ξαναγυαλίζουμε χωρίς σκόνη τα παλιά φθαρμένα μαρμάρινα δάπεδα. Αναλαμβάνουμε έργα σε ολόκληρη την Ελλάδα και το εξωτερικό με απόλυτη συνέπεια. www.elegancemarble.com. Πνευματικός Γεώργιος. Άγιος Αθανάσιος Αναφούς Αττικής. 210-6032-768. Με σπίτι της Γαλάτιας Γρηγοριάδου Σουρέλη. Ένα συμβολικό γεμάτο χιούμορ παραμύθι για μικρούς και μεγάλους που μιλάει για την αγάπη, τη φιλία και την ενότητα του κόσμου που δεν χωράει φιλετικές και άλλες διακρίσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο Θέατρο Σταθμός. Μετρό Μεταξουργείου. Παραστάσεις στις καθημερινές διασχολίες κατόπιν συνεννόησης. Κρατήσεις και προπόληση εισιτηρίων στο Ταμείο του Θεάτρου Σταθμός και στο www.viva.gr. Μέρος των εσόδων δίνεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Αν το σπίτι σας χρειάζεται ανακαίνιση, αν χτίζετε κάτι νέο ή έχετε ανάγκη από διακόσμηση, έχουμε τη λύση. Ιντερκτίσμα. Ανακαινίζω, χτίζω, διακοσμώ. Αναλαμβάνουμε όλες τις κατασκευές και τις τοποθετήσεις, πλακάκια, πέτρες, μάρμαρα, γρανίτες, ξύλινα δάπεδα, πόρτες ασφαλείας. Ακόμη παρέχουμε υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ελαιοχρωματισμούς, κουφώματα, γυψοσανίδες και επιδιορτώνουμε κάθε ανάγκη της κατασκευής σας. Ιντερκτίσμα. Μυκηνών 11, Παλίνη. 210-6032-482, 6972-17-2850. Αξιοποιήστε τον ελληνικό ήλιο απολαμβάνοντας ζεστό νερό όλο το χρόνο, εξοικονομώντας ενέργεια και χρήματα. Nobel. Πιστοποιημένοι ηλιακοί θερμοσύφωνες για κάθε απέτηση, με τον κορυφαίο συλλέκτη απόλων, υψηλής απόδοσης και εξαιρετικής αισθητικής. Nobel Solar Innovations. Εμπειρία και τεχνογνωσία από το 1975. Καλέστε 211-4111-356 για να ενημερωθείτε για το δίκτυο συνεργατών μας σε όλη την Ελλάδα. www.nobel.gr. Κατασκευή. Επισκευή. Συντήρηση. Ανακαίνιση. Μέρκολα. Κόλλες, μονωτικά, ξυλοπροστατευτικά και χρώματα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μέρκολα. Έξυπνα προϊόντα. Με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον, τη Μέρκολα εδώ και 58 χρόνια προσφέρουμε λύσεις σιγουριάς. Οικοδομώντας σχέσεις εμπιστοσύνης. Για πληροφορίες καλέστε 210-5590-460 ή επισκεφτείτε το www.mercola.gr. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Πατέρων γνώση και διδαχή. Ο πατερικός λόγος, έκφραση και εμπειρία ζωής. Με τον αρχιμανδρίτη Πολύκαρπο Μπόγρη. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού, συντονισμένοι και αυτήν την ώρα στη γνώριμη συχνότητα του ραδιοφώνου που μιλά στην ψυχή μας. Παρακολουθείτε την εκπομπή Πατέρων Γνώση και Διδαχή, μια εκπομπή που πάντοτε έχει να καταθέσει λόγο πατερικό, λόγο άγιο, λόγο χαριτωμένο. Τον λόγο λοιπόν και την μαρτυρία της ζωής των Αγίων μας, όπως αυτοί λοιπόν διασάζονται μέσα από την ζωή τους, όπως αυτή επίσης αποτυπώνεται μέσα από τα συγγράμματά τους, η διδασκαλία τους, όπως αυτή είναι βίωμα ζωής από τους ανθρώπους αυτούς, τους Αγίους, τα δοχεία της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Συνεχίζουμε και σήμερα τη σειρά των εκπομπών που έχουμε ξεκινήσει έχοντας σαν πνευματικό μας διδάσκαλο και χειραγωγό στην προσπάθειά μας αυτή τον Άγιο Ιγνάτιο Μπριατσιανίνοφ, και η διδασκαλία του όπως αυτή περιέχεται μέσα στο βιβλίο με τίτλο «Ασκητικές εμπειρίες». Ο Άγιος Ιγνάτιος λοιπόν με πάρα πολύ πρακτικό τρόπο μας μιλά για θέματα της πνευματικής μας ζωής, και φυσικά ακούοντας την διδασκαλία του καθένας από εμάς, θέλω να πιστεύω και όλοι μας, να κάνουμε το σημείο του Σταυρού για να μπορούν τα όσα λέγονται να μην ακουμπούν μόνο τα αυτιά μας, αλλά να μπορούν να γίνονται κτήμα της καρδιάς μας.
και με την επίκληση του ονόματος του Κυρίου μας, όντως να είναι ένας τρόπος ζωής, ή μάλλον ο μόνος τρόπος ζωής. Είχαμε μιλήσει την περασμένη μας εκπομπή περί δακρύων και σήμερα, αγαπητοί ακροατές, θα έχουμε την δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τη συνομιλία γέροντα και υποτακτικού για την προσευχή του Ιησού. Γενικά λοιπόν για την προσευχή του Ιησού, σε αυτές τις ερωτήσεις και απαντήσεις όπως τις διατυπώνει ο Άγιος Ιγνάτιος και που σκοπό έχουν και μέσα από την διδασκαλία αυτή να μας μοιήσουν στο έργο το πνευματικό, στην πνευματική λοιπόν εργασία. Μπορούν όλοι οι μοναχοί να ασχοληθούν με την προσευχή του Ιησού, ρωτάει υποτακτικός τον γέροντα και ο γέροντας απαντά. Όχι μόνο μπορούν αλλά και πρέπει. Όταν κήρυεται ένας μοναχός, του δίνει ένα κομποσχήνι που ονομάζεται μάχηρα του πνεύματος και του παραγγέλνουν να ασκεί αδιάλειπτα, νύχτα και μέρα, την προσευχή του Ιησού. Επομένως, η άσκηση της προσευχής του Ιησού είναι μοναχική υπόσχεση. Η τήρηση της υποσχέσεως είναι υποχρεωτική για τον μοναχό, ο οποίος δεν μπορεί να απαλλαγεί από αυτήν. Οι παλαιοί μοναχοί μου έλεγαν ότι στις αρχές του αιώνα μας ακόμα, στην έρημο του Σάροφ, πιθανότατα και στα άλλα καλά οργανωμένα μοναστήρια της Ρωσίας, η προσευχή του Ιησού διδασκόταν δίχως χρονοτριβής όποιον ερχόταν να μονάσει. Ο μακάριος Τάρετ Σεραφείμ που ασκήθηκε σε αυτήν την έρημο και έφτασε σε μεγάλα μέτρα προσευχής, διαρκώς συμβούλευε όλους τους μοναχούς να περνούν τη ζωή τους με αυτοσυγκέντρωση και να ασχολούνται με την προσευχή του Ιησού. Όταν τον επισκέφθηκε κάποιος νέος που είχε ολοκληρώσει τον κύκλο των σπουδών του σε ιερατική σχολή και του αποκάλυψε την πρόθεσή του να γίνει μοναχός, ο γέροντας τον νουθέτησε. Μια από τις νουθεσίες του αφορούσε την εκμάθηση της προσευχής του Ιησού. «Μόνο η εξωτερική προσευχή, παιδί μου, δεν είναι αρκετή», είπε. «Ο Θεός δίνει προσοχή στο νου. Γι' αυτό οι μοναχοί εκείνοι που δεν ενώνουν την εξωτερική προσευχή με την εσωτερική δεν είναι μοναχοί». Ορισμός είναι πολύ σωστός. Μοναχός, το δείχνει η λέξη, σημαίνει μόνος, απομονωμένος. Όποιος λοιπόν δεν έμεινε μόνος με τον ίδιο του τον εαυτό, εκείνος δεν είναι ακόμη απομονωμένος. Εκείνος δεν είναι ακόμη μοναχός. Έστω και αν ζει στο πιο απόμακρο μοναστήρι. Ο νους του ασκητή που δεν κλείστηκε και δεν μονώθηκε στον εαυτό του βρίσκεται αναγκαστικά μέσα στην τύρβη και την ταραχή. Αναρρύθμιτοι λογισμοί έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε αυτόν τον νου, ο οποίος χωρίς καμιά ανάγκη ή ωφέλεια περιπλανιέται στην οικουμένη. Η απομόνωση του ανθρώπου στον εαυτό του δεν μπορεί να επιτευχθεί διαφορετικά παρά μόνο μέσω της προσεκτικής προσευχής και μάλιστα της προσευχής του Ιησού, απαντά στο ερώτημα ο γέροντας. «Η απόφαση του Στάρτ Σεραφείμ μου φαίνεται πολύ αυστηρή», συνεχίζει με ερώτησή του πάλι ο υποτακτικός. Και ο γέροντας απαντά. «Σου φαίνεται αυστηρή επειδή την κρίνεις επιφανειακά και δεν κατανοείς απόλυτα τους μεγαλειώδεις πνευματικούς θησαυρούς του χριστιανισμού. Μακάριος Σεραφείμ διατύπωσε όχι μια προσωπική άποψη, αλλά την κοινή θέση των Αγίων Πατέρων, τη θέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Όσοι ο Συσύχιος, ο Πρεσβύτερος λέει, εκείνος που εγκατέλειψε τα εξωτερικά μόνο πράγματα, παραδείγματος χάρη τη γυναίκα, τα χρήματα, έγινε μοναχός μόνο εξωτερικά, όχι όμως και εσωτερικά. Εκείνος που απαρνήθηκε και τις εμπαθείς σκέψεις του νου του, αυτός είναι αληθινός μοναχός. Και τον εξωτερικό άνθρωπο εύκολα τον κάνει κανείς μοναχό αν θελήσει. Αλλά για να κάνεις μοναχό τον εσωτερικό άνθρωπο χρειάζεται μεγάλος αγώνας. Ποιος άραγε είναι εκείνος στη δική μας γενιά που έχει απαλλαγεί εντελώς από εμπαθείς σκέψεις και αξιώθηκε να αποκτήσει και να διατηρήσει σταθερά την καθαρή και μακριά από κάθε υλική σκέψη προσευχή? Αυτό είναι το σημάδι του εσωτερικού μοναχού. Ο Αββάς Αγάθων, συνεχίζει αγαπητοί ακροατές, ο Άγιος Ιγνάτιος, μοναχός της Αιγυπτιακής Κήτης, όταν ρωτήθηκε ποια άσκηση είναι πιο σπουδαία, η σωματική ή η εσωτερική, αποκρίθηκε.
Ο άνθρωπος μοιάζει με δέντρο. Η σωματική άσκηση λοιπόν είναι τα φύλλα, ενώ η εσωτερική άσκηση είναι ο καρπός. Και επειδή σύμφωνα με τη γραφή, κάθε δέντρο που δεν δίνει καλό καρπό κόβεται και ρίνεται στη φωτιά, είναι φανερό ότι πρέπει να καταβάλουμε κάθε φροντίδα για τον καρπό, δηλαδή για τη φύλαξη του νου. Ένα δέντρο βέβαια χρειάζεται να είναι σκεπασμένο και στολισμένο και με φύλλα. Αυτό είναι ο σωματικός σκόπος. Είναι αξιοθαύμαστο, παρατηρεί ο Όσιος Νικηφόρος ο Μονάζων, σχολιάζοντας τα λόγια του Αβά Αγάθωνος, πώς αποφάνθηκε ο Άγιος αυτός για όλους όσοι δεν έχουν φύλαξη του νου, αλλά καυχόνται μόνο για την πρακτική άσκηση, με το να πει ότι κάθε δέντρο που δεν κάνει καρπό, δηλαδή φύλαξη του νου, και έχει μόνο φύλλα, δηλαδή την πρακτική άσκηση, κόβεται και ρίχνεται στη φωτιά. Τρομακτική, Πάτερ, η απόφανσή σου, σημειώνει ο Άγιος. Πάντα από την συχνότητα του ραδιοφώνου που μιλά στην ψυχή μας. Με τη διδασκαλία του Αγίου Ιγνατίου Μπριατσιανίνου συνεχίζουμε και σήμερα με την ευκαιρία της ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Και σήμερα ο λόγος του Αγίου είναι για την προσευχή, γενικά για την προσευχή του Ιησού, όπως αυτός ο Άγιος μας την αποκαλύπτει μέσα από τις ερωτήσεις του υποδεκτικού στον γέροντα, ο οποίος σχολιάζει κάθε φορά πάνω στο ερώτημα που του τίθεται. Συνεχίζουμε λοιπόν, καθώς λίγο πριν μιλούσαμε για την φύλαξη του νου. Φύλαξη του νου, τήρηση του νου, νύψη, προσοχή, νοερά εργασία, νοερά προσευχή. Οι διάφορες αυτές ονομασίες ανήκουν στην ίδια πνευματική άσκηση με τις διάφορες πλευρές της. Να πως ορίζουν αυτήν την άσκηση οι πατέρες. Προσοχή είναι μια αδιάλειπτη ησυχία της καρδιάς από κάθε πονηρό λογισμό. Μόνο τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού και Θεό ακατάπαυστα αναπνέει και τη βοήθεια Εκείνου επικαλείται και μαζί Του αντιπαρατάσσεται με αντρία εναντίον των πονηρών δαιμόνων και σε Αυτόν εξομολογείται, γιατί μόνο ο Ιησούς έχει εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες. Με απλά λόγια, η όρη εσωτερική εργασία, νοερά και πνευματική εργασία, νοερά προσευχή, νύψη, φύλαξη και τήρηση του νου, προσοχή,
όλοι σημαίνουν την ευλαβική άσκηση της προσευχής του Ιησού. Ο μακάριος Νικηφόρος ο Μονάζων το επιβεβαιώνει λέγοντας: «Η προσοχή, είπαν μερικοί Άγιοι, είναι φύλαξη του νου, άλλη φύλαξη της καρδιάς, άλλη την είπαν νύψη, άλλη νοερά ησυχία και άλλη αλλιώς. Όλα αυτά σημαίνουν ένα και το αυτό. Όπως όταν πει κανείς ψωμί, κομμάτι και μπουκιά, έτσι σκέψου και γι' αυτά». Η Θεία Γραφή της Παλαιάς Διαθήκης προστάζει: «Με κάθε προσοχή φύλαγε την καρδιά σου, γιατί από αυτήν βγαίνουν τρόποι ζωής. Πρόσεχε τον εαυτό σου. Μην τυχόν κρυφά μέσα στην καρδιά σου γεννηθεί λοιπόν σκέψη άνομη. Τη φύλαξη της καρδιάς και την κάθαρσή της παραγγέλει πιο εμφαντικά η Καινή Διαθήκη. Σε αυτό αποβλέπουν όλες οι εντολές του Κυρίου. Καθάρισε πρώτα, λέει, το εσωτερικό του ποτηριού και του πιάτου, για να έχει αξία και η εξωτερική τους καθαρότητα», σημειώνει ο Αγιός μας. Ο Χριστός παρομοιάζει εδώ τους ανθρώπους με σκεύη, ποτήρι από έθραυστο γυαλί και πιάτο από φθηνό πυλό. Ό,τι βγαίνει μέσα από τον άνθρωπο, εκείνο τον κάνει ακάθαρτο, γιατί μέσα από την καρδιά των ανθρώπων πηγάζουν οι κακές σκέψεις, οι μοιχείες, οι πορνείες, φόνοι, κλοπές, πλεονεξίες, πονηριές, δόλος, ακολασία, φθόνος, βλασφημία, αλαζονία, αφροσύνη. Όλα αυτά τα κακά πηγάζουν μέσα από τον άνθρωπο και τον κάνουν ακάθαρτο. Όσιος Βαρσανόφιος ο Μέγας λέγει: «Αν η εσωτερική εργασία δεν βοηθήσει μετά το Θεό τον άνθρωπο, μάται αυτός κοπιάζει στην εξωτερική άσκηση. Όποιος δεν έχει την ψυχική εργασία στερείται τα πνευματικά χαρίσματα», λέει και ο Αββάς Ισαάκος Σύρος, ο μεγάλος αυτός διδάσκαλος του χριστιανικού ασκητισμού, ο οποίος αλλού παρομοιάζει τους σωματικούς κόπους που δεν συνδυάζονται με την άσκηση για την καθαρότητα του νου με μήτρα άτεκνη και μαστούς κατάξερους. Αυτά, λέει ο Άγιος, δεν μπορούν να πλησιάσουν τη γνώση του Θεού. Όσιος Ισίγειος ο Πρεσβύτερος λέει: «Όποιος δεν έχει προσευχή απαλλαγμένη από πονηρούς λογισμούς, αυτός είναι σαν να πηγαίνει στον πόλεμο δίχως όπλο». Προσευχή εννοώ εκείνη που γίνεται ακατάπαυστα στα βάθη της ψυχής, ώστε με την επίκληση του Χριστού ο σατανάς που πολεμάει κρυφά να μαστιγώνεται και να καίγεται. Όπως είναι αδύνατο να ζήσει κανείς στη ζωή αυτή χωρίς να τρώει και να πίνει, έτσι είναι αδύνατο χωρίς φύλαξη του νου και καθαρότητα της καρδιάς, δηλαδή χωρίς εκείνο που λέγεται νύψη, να φτάσει η ψυχή σε κάτι πνευματικό και αρεστό στο Θεό ή να ελευθερωθεί από την καταδιάνεια αμαρτία, ακόμα και αν βιάζει κανείς τον εαυτό του να μην αμαρτάνει από τον φόβο των κολάσεων. Αν πραγματικά θέλεις να κατατροπιάσεις τους λογισμούς και να ησυχάζεις με αγαθότητα και να νύφεις μέσα στην καρδιά σου με ευκολία, ας κολλήσει η ευχή του Ιησού στην αναπνοή σου και σε λίγες μέρες θα δεις να γίνεται αυτό. Όπως το πλοίο δεν μπορεί να ταξιδέψει δίχως νερό, έτσι και η φύλαξη του νου δεν προχωράει διόλου δίχως νύψη και ταπείνωση και ευχή του Ιησού. Αν θέλεις όχι μόνο να νομίζεσαι μοναχός ενάρετος και επίοικης και ενωμένος πάντοτε με τον Θεό, αλλά και να είσαι στην πραγματικότητα τέτοιος, τότε να εξασκείς με όλη σου τη δύναμη την αρετή της νοεράς προσευχής, της νοεράς προσοχής, η οποία είναι φύλαξη και τήρηση του νου και τέλεια καρδιακή γλυκιά ησυχία, μια ψυχική κατάσταση μακάρια και χωρίς φαντασία που δεν βρίσκεται σε πόλους. Πράγματι, αληθινός μοναχός είναι εκείνος που κατορθώνει την ύψη και έχει αληθινά νύψη εκείνος που είναι μοναχός στην καρδιά. Θεμέλιο, οικοδόμημα και ακρογωνίως λίθος αυτής της διδασκαλίας των Αγίων Πατέρων είναι η διδασκαλία του ίδιου του Κυρίου. Οι αληθινοί λάτρεις θα λατρεύσουν τον Πατέρα πνευματικά και αληθινά, γιατί έτσι τους θέλει ο Πατέρας αυτούς που τον λατρεύουν. Ο Θεός είναι πνεύμα και αυτοί που τον λατρεύουν πρέπει να τον λατρεύουν πνευματικά και αληθινά.
Θυμάμαι πως όταν ήμουν νέος, λέει ο Άγιος, αρκετοί σύγχρονοι, σημειώνει ο Άγιος Ιγνάτιος, ευσεβείς λαϊκοί ακόμα και ευγενείς, ζούσαν πολύ απλά και εξασκούσαν την προσευχή του Ιησού. Τώρα, με τη γενική χαλάρωση της χριστιανικής και της μοναχικής ζωής, αυτή η πολύτιμη συνήθεια σχεδόν χάθηκε. Η προσευχή με το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού απαιτεί άγρυπνη και αυστηρή ηθική ζωή. Ζωή ταξιδιώτη απαιτεί εγκατάλειψη των παθών, ενώ σε εμάς έχουν γίνει απαραίτητα ο διασκορπισμός, η κοσμικότητα, η ικανοποίηση των πολυάριθμων ιδιοτροπιών μας, αλλά και των ευεργετών μας. Ωστόσο, ο Ιησούς έφυγε απαρατήρητος επειδή υπήρχε πλήθος σε εκείνον τον τόπο, σημειώνει πάλι ο Αγιός μας. Και δεχεί, αγαπητοί ακροατές, πάντα από τη συχνότητα του ραδιοφώνου που μιλά στην ψυχή μας. Με τη βοήθεια του βιβλίου του Αγίου Ιγνατίου Μπριατσιανίνοφ με τίτλο «Ασκητικές εμπειρίες» παρακολουθούμε και σήμερα τη διδασκαλία του Αγίου μας πάνω σε θέματα λοιπόν της πνευματικής μας ζωής. Ιδιαίτερα σήμερα σε ένα κομβικό θα λέγαμε και κύριο θέμα και αναφορά που είναι η προσευχή, ιδιαίτερα δε η προσευχή του Ιησού. Παρακολουθούμε λοιπόν τα όσα μας λέγει ο Άγιος μας μέσα από τις ερωτήσεις του υποτακτικού προς τον γέροντά του για την προσευχή λοιπόν του Ιησού, για την φύλαξη του νου λοιπόν, για την καθαρότητα που απαιτείται, για την δυνατότητα να μην είναι μια επιφάνεια η προσευχή αλλά να είναι ένα γεγονός εσωτερικό και καρδιακό. Αφήνουμε λοιπόν και πάλι οι ερωτήσεις να παίρνουν απαντήσεις και εμείς να εμβαθύνουμε στο θέμα αυτό.
Το συμπέρασμα που προκύπτει από όσα είπες, Πάτερ, είναι ότι χωρίς την άσκηση της προσευχής του Ιησού δεν μπορεί κανείς να σωθεί, ρωτάει υποτακτικός, και ο γέροντας του απαντά. Δεν λένε αυτό οι πατέρες. Απέναντίας ο Όσιος Νίλος Οσόρσκι επικαλείται τον ιερομάρτυρα Πέτρο τον Δαμασκηνό για να επισημανεί ότι πολλοί αξιώθηκαν να λάβουν την άφεση των αμαρτιών τους και τη σωτηρία, μόλον ότι δεν έφτασαν ως την απάθεια. Όσιος Ησύχιος που είπε ότι χωρίς την ύψη δεν είναι δυνατόν να ελευθερωθεί η ψυχή από την καταδιάνεια αμαρτία, μακάρισε και εκείνους που απέχουν με κάποια βία από την έμπρακτη αμαρτία επειδή λογαριάζονται ως βιαστές της Βασιλείας των Ουρανών. Το να φτάσει κανείς στην απάθεια ή την αγιότητα ή κάτι όμοιο, το να φτάσει δηλαδή στη χριστιανική τελειότητα χωρίς να αποκτήσει την ωραία προσευχή, είναι αδύνατο. Σε αυτό συμφωνούν όλοι οι πατέρες. Ο σκοπός της μοναχικής ζωής είναι η επίτευξη όχι μόνο της σωτηρίας αλλά και της χριστιανικής τελειότητος. Αυτόν τον σκοπό υπογράμμισε ο Κύριος. Αν θέλεις να γίνεις τέλειος, πήγαινε, πούλησε τα υπάρχοντά σου και δώσε τα χρήματα στους φτωχούς και έλα να με ακολουθήσεις. Οι πατέρες, συγκρίνοντας την άσκηση της προσευχής του Ιησού με τις άλλες μοναχικές ασκήσεις, λένε τα εξής. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι καλοί δρόμοι και τρόποι ζωής και, αν θέλεις, εργασίες καλές που οδηγούν στη σωτηρία και αναπαύουν τον άνθρωπο παίρνοντάς τον από το χέρι και φέρνοντάς τον μέχρι την κατάσταση του δούλου ή του μισθωτού, όπως είπε και ο Σωτήρας. Κοντά στον πατέρα μου υπάρχουν πολλοί τόποι διαμονής, αλλά αυτός ο δρόμος που αναφέραμε, δηλαδή της νοεράς προσευχής, είναι ο βασιλικός και ξεχωριστός, είναι υψηλότερος και ανώτερος από όλες τις εργασίες, όσο η ψυχή είναι ανώτερη από το σώμα, γιατί ανακαινίζει τον άνθρωπο που τον βαδίζει όπως πρέπει και με τη δύναμη του πνεύματος από χώμα και στάχτη τον κάνει Υιό του Θεού και Θεό με παράδοξο τρόπο. Οι σύγχρονοι μοναχοί, ρωτάει πάλι ο υποτακτικός, πολύ σπάνια ασχολούνται με την άσκηση της προσευχής του Ιησού. Δεν θα είμαι λοιπόν δικαιολογημένος και ακατάκριτος αν δεν ασχοληθώ και εγώ με αυτήν. Απαντά ο γέροντας. Το χρέος είναι πάντα χρέος και το καθήκον καθήκον. Έστω και αν αυξηθούν ακόμα περισσότερο εκείνοι που το αθετούν. Από όλους δίνεται η υπόσχεση. Την καταπάτησή της δεν την νομιμοποιούν ούτε το πλήθος των καταπατητών, ούτε η μακρά συνήθεια. Μικρό είναι το πίμνιο στο οποίο ευδόκησε ο ουράνιος πατέρας να δώσει τη βασιλεία του. Πάντοτε από την ευρύ χωριοδό περνούν πολλοί, ενώ από τη στενή λίγη. Στους έσχατους καιρούς η στενή οδός θα εγκαταληφθεί σχεδόν από όλους που θα ακολουθήσουν την ευρύχωρη. Αυτό δεν σημαίνει πως η ευρύχωρη οδός θα πάψει να οδηγεί στην καταστροφή και πως η στενή θα γίνει αχρίαστη για τη σωτηρία. Όπως μια για πάντα όρισε ο Σωτήρας, όποιος θέλει να σωθεί πρέπει να παραμείνει στη στενή οδό. Γιατί ονομάζει στενή οδό την άσκηση της προσευχής του Ιησού, ρωτάει ο υποτακτικός του γέροντά του. Και η απάντηση δίδεται. Πώς είναι δυνατόν να μην αποτελεί τη στενή οδό? Είναι η στενή οδός με όλη τη σημασία της φράσεως. Όποιος θέλει να ασκήσει την προσευχή του Ιησού με επιτυχία πρέπει να περιτυχήσει τον εαυτό του και απ' έξω και από μέσα με την πιο προσεκτική και πιο διακριτική συμπεριφορά. Η πεσμένη φύση μας μπορεί κάθε ώρα να μας προδώσει. Τα πεσμένα πνεύματα, τα δαιμόνια με ιδιαίτερη μανία και πανουργία εναντιώνονται στην άσκηση της προσευχής του Ιησού. Όχι σπάνια από φαινομενικά σήμαντια προσεξία, από απαρατήρητη αμέλεια και ανεπαίσθητη αυτοπεποίθηση, προκύπτουν σοβαρές συνέπειες στη ζωή, πρόσκαιρη και αιώνια του ασκητή. Αν ο Κύριος δεν μας βοηθούσε ακόμα λίγο και η ψυχή μου θα ήταν τώρα στον Άδη. Την ώρα που έλεγα «κλονίζονται τα πόδια μου», το έλεος σου «Κύριε, με βοηθούσε». Η συνεθή λοιπόν και προσεκτική διαγωγή αποτελεί τη βάση της ασκήσεως της προσευχής του Ιησού. Πρώτα απ' όλα πρέπει να απαλλαγείς από τη μαλθακότητα και από κάθε λογή σωματική απόλαυση. Να τρως και να κοιμάσαι πάντοτε μέτρια όσο επιτρέπουν οι δυνάμεις σου και η υγεία σου, έτσι ώστε να ενισχύεται όπως πρέπει το σώμα,
χωρίς να προκαλούνται ούτε άπρεπες κινήσεις από τον πλεονασμό της τροφής και του ύπνου, ούτε κατάπτωση δυνάμεων από τη στέρησή τους. Τα ενδύματα, το κατάλημα και όλα γενικά τα υλικά πράγματα πρέπει να είναι απέριτα, όπως του Χριστού, όπως των Αποστόλων του. Ακολουθώντας το πνεύμα τους, θα επικοινωνούμε με το πνεύμα τους. Οι Άγιοι Απόστολοι και οι γνήσιοι μαθητές τους δεν προσφέραν καμιά θυσία στην καινοδοξία και τη ματαιότητα όπως συνηθίζει να κάνει ο κόσμος. Δεν επικοινωνούσαν σε τίποτα με το πνεύμα του κόσμου. Η αυθεντική ευλογημένη ενέργεια της προσευχής του Ιησού μπορεί να προέρθει μόνο από το πνεύμα του Χριστού. Είναι ένα λουλούδι που βλασταίνει και αναπτύσσεται. Και αυτό αποκλειστικά σε αυτό το έδαφος. Η όραση, η ακοή και οι άλλες σωματικές αισθήσεις πρέπει να φυλάσσονται άγρυπνα για να μην εισβάλλουν οι εχθροί στην ψυχή μέσα από αυτές σαν μέσα από θύρες. Τα χείλη και η γλώσσα πρέπει να είναι δεμένα με τα δεσμά της σιωπής. Η αργολογία, η πολυλογία και ιδιαίτερα η αστειοϊλογία, η καταλαλιά και η κακολογία είναι η χειρότερη εχθρή της προσευχής. Δεν πρέπει να δέχεσαι αδελφούς του κελί σου, ούτε να πηγαίνεις εσύ στα δικά τους κελιά. Να παραμένεις στο κελί σου σαν σε τάφο μαζί με τον νεκρό σου, δηλαδή την ψυχή σου, τη σπαραγμένη και θανατωμένη από την αμαρτία, και να εκετεύεις τον Κύριο λοιπόν να σε ελεήσει. Από τον τάφο το κελί η προσευχή ανεβαίνει στον ουρανό. Στον τάφο της γης όπου τοποθετείται το σώμα μετά τον θάνατό του, καθώς και στον τάφο του άδειου που ρίχνεται η ψυχή του αμαρτωλού, δεν υπάρχει πια τόπος για προσευχή, σημειώνει ο Άγιος μας. Ο χρόνος τρέχει, αλλά χωρίς να έχουμε ολοκληρώσει την διδασκαλία του Αγίου μας για την προσευχή του Ιησού. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, και θα ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας επικοινωνία για την προσεχή μας και πάλι ραδιοφωνική συνάντηση. Μέχρι τότε, ο Θεός να ευλογεί όλους μας, να μας δίνει λοιπόν την ανάγκη και την θέρμη της προσευχής, έτσι ώστε να μπορούμε και όντως να κοινωνούμε με το Θεό, αλλά και πάνω απ' όλα κάθε φορά στην προσευχή μας να γευόμαστε αυτή την χάρη. Ο Θεός μαζί μας. Πατέρων γνώση και διδαχή. Ο πατερικός λόγος, έκφραση και εμπειρία ζωής. Με τον Αρχιμανδρίτη Πολύκαρπο Μπόγρη.